σκαλιά τον ένα λύπη. Συγκινεί όσο μια σκέψη μόνο. Όσο μια σκέψη μόνο, πως μια μαδιάτζω στεναζώ, σα σκλάβω, σα πληρώνω. Ήντα χαρά μπορώ να ειδώ, ήντα χαρά μπορώ να ειδώ, σα βρίχνω με μακριάτζι. Σα βρίχνω με μακριά τζιτσέ, να μην ξέρω προπατός για ποιο χτυπάει καρδιά τζι. Έλα μα εμένα πρέπει μου να ζω σε σκοτεινό σπηλιάρι. Ω παγιά τύχη μοίρα απόφαση σκληρή για μένα πάρει. Έλα Θεέ μου και φώτισε την έκαμε ρε με δυο Θεέ μου. Μέρε με δυο Θεέ μου, γιατί έτσα δύσκολο σε βδά δεν έπτυχα ποτέ μου. Πες μου ποια μοίρα μάγισσα σε έχει κοντά μου πέψει. Σε έχει κοντά μου πέψει βιόλα,
στον κήπο τσι καρδιάς, βιόλα στον κήπο τσι καρδιάς κι όραμα μες στη σκέψη. Που σα στραφεί με γέλιο και αντικρίσει. Αχ, και τη σκληρότερη καρδιά. Και τη σκληρότερη καρδιά μπορεί να συγκινήσει. Σειρά Κοντιλιές, το παλιό δίσκο. Και είναι μαντινάδες έτσι όπως είπες. Του... Ναι, του Καράτζη. Του Καράτζη, ναι. Όλες, όλες. Από πόσο χρονών τα έκανες να παίζεις? Αρχίσα 15 χρονών. Σταβορίζα, μιλάμε. Σταβορίζα. Έβρικα μια λίρα. Και τα είχε παλιούς οργανωπαίχτες εκεί πέρα έτσι. Πώς έτσι, ξαφνικά σου ήρθε, χωρίς να ακούσεις, χωρίς πράγμα. Ναι. Ήθελε να πιάσει λίρα. Έτσι, έβλεπα καμιά φορά του λιράριδε που εργόταν σε γάμου και ζήλευα. Ήθελα. Ναι, σιγά σιγά. Μόνο μοναχό ήμαθε, δεν σε βοήθησε κανεί. Όχι, μοναχό. Μοναχό. Μόνο, δηλαδή το μόνο, αν θέλω να δω κανένα λιράρι σε γάμου. Να ακούσει κάτι. Ναι, να ακούσω, να δω. Μόνο εκεί. Ήταν εδώ ο πατέρα μου, Μερακλή, με βοήθησε πάρα πολύ. Με το στόμα μου τραγουδούσε σκοπούλια. Ναι, με βοήθησε πάρα πολύ. Αρχίσα σιγά σιγά. Μετά έχω μεγάλη ευχαρίστηση σε όλους τους Βοριζανούς που με βοηθήσανε πάρα πολύ. Τον πρώτο καιρό που χρειαζόμουν βοήθεια. Και υποστήριξη κατά κάποιο τρόπο. Υποστήριξη, ναι. Και θα ήθελα να σας πω να ευχαριστώ σε όλους τους Βοριζανούς. Διότι αν έχω βγει και παρά έξω, θέλω το παιδιό με βοήθησε. Ειδικά στα πρώτα βήματα, όταν δεν έχεις βοήθεια, ας πούμε, εκεί που ανεβαίνεις, που αρχίζεις, ας πούμε, και παίρνεις την τριβή, χρειάζεσαι οπωσδήποτε κάποια υποστήριξη. Και βεβαίως οι χωριανοί σου έχουν τον πρώτο λόγο πάντα. Βεβαίως έχετε και ένα σπουδαίο καλλιτέχνη εκεί πέρα. Το Βαρακουλιτάκι, τον Μπαξέ. Τον Μπαξέ, τον Μανώλη. Ναι. Ο οποίος είναι καταπληκτικός στο όργανο του, βεβαίως. Ασκομαντούρα και Χαμπιόλι είναι καταπληκτικός. Πολύ καλός. Και σαν άνθρωπος, και σαν. Πώς αισθάνεσαι, είσαστε αδέρφοι και παίζετε μαζί.
Οπωσδήποτε πολύ καλά. Γιατί είμαστε και ψυχολογικά δεμένοι και παιχτικά. Μιλείτε, όχι στα λού, μιλείτε. Λούμε. Πρέπει να είστε αγαπημένοι. Προσωπικά πιστεύω ότι είσαι ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα που αποβγαίνουν τώρα τη γενιά στη δική σου. Πιστεύω ότι είσαι από τις ελπίδες όσον αφορά την κριτική μουσική και το λαούτο. Παρ' όλα αυτά, μ' αρέσει το παίξιμο που κάνεις, που είναι μοντέρνο παίξιμο. Που είναι πάρα πολύ μοντέρνο. Μοντέρνο χωρίς να έχει ξένα στοιχεία. Αυτό θέλω να πω. Δεν θέλω να παραξηγηθώ νομίζω ότι παίζεις άλλη μουσική. Μοντέρνο παίξιμο όσον αφορά το σημερινό. Ο Γιώρης είναι εντελώς παραδοσιακός. Δεν ξεφεύγει ρούπι. Είναι εντελώς παραδοσιακός. Και εμφανισιακά. Και στην εμφάνιση. Και στην εμφάνιση και στο παίξιμο. Δηλαδή ακολουθείς την παλιά σχολή. Δεν πιστεύω να κάνω λάθος. Σου αρέσει το παραδοσιακό, εντελώς παραδοσιακό παίξιμο. Οι νέοι τώρα που βγαίνουν στην ηλικία του Χρήστου παίζουν. Είναι πιο τεχνίτες από τους παλιούς, μπορώ να πω. Ακούσεις και κι αμιά να βγει. Σ'
ακούσεις και καμιά να βγει, την πόρτα σου χτυπήσω, αμάν, αμάν, την πόρτα σου χτυπήσω. Με σέρνει ο χαρός και παίρνω, αμάν, αμάν, με σέρνει ο χαρός και παίρνω. Με σέρνει ο χαρός και παίρνω να σ' αποχαιρετήσω, αμάν, αμάν, να σ' αποχαιρετήσω. Αμάν, αμάν, έφυγε εκείνο το πουλί που το χάσει η δροφιά μου. Όπα κι αμάν, αμάν, που το χάσει η δροφιά μου. Στο κορμί αχ, κι αμάν, αμάν, και βάλα μαύρα στο κορμί και πένθος στην καρδιά μου. Κι αμάν, αμάν, και πένθος στην καρδιά μου. Νομίζω ότι δικαιολόγησες απόλυτα αυτά που είπα. Και βεβαίως είναι ένα δείγμα αυτά που έπαιξες, mm-hmm. Όσον αφορά την τεχνική σου και το παίξιμο σου γενικότερα. Αυτά που είπαμε κάλυψες απόλυτα. Thank you.
σαν αιμοθύελες. Πέσαμε μέσα σαν αιμοθύελες. Μέσα σαν αιμοθύελες και πόρες θα γεράσω. Μπορείς να γεράσω και μπορείς να γεράσω. Όπως αισθάνεται ένας πατέρας που βλέπει τα παιδιά του να είναι μερακλείδες, να είναι αγαπητοί στον κόσμο πρώτα-πρώτα, να είναι πρώτα-πρώτα ανθρώπου και να είναι κοινωνικοί στον κόσμο. Δεν με θεωρούν πατέρα. Και εγώ κοπέλια. Εγώ από τον Εκκλησίνη ο Γιώργης ήμασταν τέσσερα αδέρφια. Πριν 10 χρόνια έλεγα την Νικολή, μα αδέρφια είστε. Μένα, μην κοιτάς τώρα που είχα κακοπόδο. Τα κακοπόδο και όλα, όλα τα μυστικά, είδε. Τι έκανανε, μου το λέγανε, τι, αυτό, τα πάντα, τα πάντα. Έχει το λόγο, μα αδέρφια, δεν ήταν τα αδέρφια είμαστε. Ποτέ να με πάντως. Ο Νικολής 40 χρόνια και πάνω, ποτέ δεν κοίταξε να με στραβοξενήξει. Να μου πει όχι, να μου πει μα δεν το κάνω. Λοιπόν, ένα αφιερωμένο στον πατέρα μου και στον Μιχάλη, τον συναδελφό μου που το αρέσει. Πάμε. Σφάλμα ούτε θα μιλήσω. Θα πέσω μάνα σε σφάλμα ούτε θα πέσω.
Αμάν, αμάν, μα εσύ δεν εσύ δεν με μετάνιωσες. Εσύ δεν με μετάνιωσες, πως με κάψες ποτέ σου. Απέσα μαν πως με κάψες ποτέ σου. Σ' ακούσεις και τσαμιά να βγει, η πόρτα σου χτυπήσω. Αμάν, αμάν, η πόρτα σου χτυπήσω. Πες αμάν σαν να πες τη ζωή του.
μας. Το ξεκίνησα να ασχολούμαι σε ηλικία 10 με 11 χρονών. Ευθεία και αφορμή ήταν ο Γιώρης με τον Νίκο που ήδη παίζανε αυτοί στο σπίτι μέσα. Δηλαδή βρέθηκα σε μουσική οικογένεια και βοηθήθηκα πολύ, τους θεωρώ και δασκάλους μου δηλαδή, που αυτοί με βοηθήσανε και ξεκίνησα και με παίρνανε, ας πούμε, μαζί. Αυτοί ήδη παίζανε επαγγελματικά σε διάφορες εκδηλώσεις. Με αυτόν τον τρόπο ξεκίνησα. Thank you.
ζέστανε τις ελπίδες τον άνθρωπο, τις ελπίδες τον άνθρωπο. Μια μαντινάδα που μου έχει μείνει είναι τη μακαρίτσα τη γιαγιά μου. Πήρε μια φορά ένα νεαρό να τη ζητήσει και τη είπε: Έλα χορέψει. Μου λέει: Δεν χορεύω, λέει η μακαρίτσα γιαγιά μου, αν το πει ο πατέρα μου. Και τη λέει: λέει αυτό, δώσ' μου το χεράκι σου, και δεν το λευτερώσω. Τη πέρδικα και του λαγού το θάνατο να δώσω. Και μ' άρεσε μια μαντινάδα, την περπατινέργεια μακαρίτσα ο Λευτέρης ο Βενιζέλος. Λέει: Ο άντρα κάνει τη γενιά και όχι η γενιά τον άντρα. Σαν είναι ο τράγο δυνατό, δεν τον ασθένει μάντρα. Μια άλλη παλιά, η βρύση που έπαιζα να πιω νερό να ξεδιψάσω. Θωρώ και γίνει είναι γυαλό και δεν μπορώ να περάσω. Εμένα με εντυπωσιάζουν οι παλιέ μαντινάδε. Εγώ θα πω μια δική μου. Λέγε. Είχα βγάλει μια φορά μια και την είπα στο χωριό και το σύρεσε και του Βορζανακιό και θα την πω. Και είπα, άτυχο σε γεννήθηκα και έτσι θα τελειώσω. Κι ώστε να ζω να μην μπορώ αγάπη να στεριώσω. Στην προηγούμενη δουλειά των παιδιών από του Σαργάτη Δασκάλου, μια μαντινάδα πραγματικά μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι αυτή που λέει: Στο κάψιμο, χωρίς φωτιά, πιο δυνατή είναι η πόνη. Μαπλιά κακή είναι η μαχαιριά που δεν ξεματώνει. Ναι. Σαριδάκη. Τι τραγούδια και να πω. Ω, χαμανό, τι τραγούδια και να πω. Ω, τι τραγούδια και να πω. Όπως κι αν τα γυρίσω, ό,τι σαν παλιό, πώς κι αν τα γυρίσω. του έρωτα τα βάσανα. Απ' τα σαμάνα του ερώτα τα βάσανα.
βασάνα. Τα τα βάζανα πάλι θα ξαναρχίξω. Απέσα παν πάλι θα ξαναρχίσω. Στο κάψιμο χωρίς φωτιά. Α, σου Γιώργη, στο κάψιμο χωρίς φωτιά. Το κάψιμο χωρίς φωτιά πια δυνατή λιμόνι. Παράπονο μια δυνατή λιμόνι. Σακέλι και πετούνε. Άιτε σακέλι και πετούνε, μα εγώ συχνά τσι συναντώ στη γη και πορπατούνε. Έλα πουλί ξεπέτα σαρικό, βλέπω στο πέταμά σου. Έλα για την ακόμια μες στο τα κιάδετα τα φτερά σου. Όπα σε μια μεγάλη πυρκαγιά βρίχνεται το κορμί μου. Τη σβήσει δεν μπορεί άλλος πως σε μικρή μου. Όσα το γαργαρό νερό, όσα το γαργαρό νερό,
έτσι ήταν η ζωή μου. Άιντες, έτσι ήταν η ζωή μου και έβανε ποταμός θολός και φταίς εσύ μικρή μου. Πως με βάλες τα πάθη όσα κι αν είναι τα καλά και τα ακριβά του κόσμου. Άντες, άντες το νοήματος χάνουνε δίχως εσένα φως μου.